Ναι, ο κύριος Καλίντο ξεκαθάρισε χθες με τον πιο επίσημο τρόπο. Τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στη Λιβύη θα παραμείνουν εκεί όσο είναι ενεργή μια διμερή στρατιωτική συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και της Τρίπολης και η κυβέρνηση της Λιβύης το ζητά. Το είπε βέβαια και ο κύριος Ερντογάν την περασμένη Τρίτη. Η Τουρκία θα συζητήσει την απόσυρση των στρατευμάτων της μόνο εάν αποσυρθούν πρώτα οι άλλες ξένες δυνάμεις. Δεν θα περιμένει κανείς κάτι διαφορετικό, Νίκη, από τη στιγμή που η τουρκική μπότα πάτησε τη Λιβύη και ειδικά όταν διακυβεύονται τόσα πολλά για την Άγκυρα, από το τουρκολιβικό μνημόνιο μέχρι τα χρυσοφόρα συμβόλαια για εξόρυξη πετρελαίου και μεγάλα δημόσια έργα. Ο Καλίν είπε και κάτι άλλο στην κρατική τηλεόραση. Είπε πως οι τουρκικές εταιρείες θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα παρέχει υποστήριξη και στη νεοεκλεγήσα προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης. Θυμηθείτε πως στο ντεμπούτο του μπροστά στις κάμερες, ο Λίβιος νέος πρωθυπουργός Ντέμπιχ χαρακτήρισε την Τουρκία φίλο και σύμμαχο. Εν ολίγης, η Σαντάτ Defense, η Ισλαμιστική Παραστρατιωτική Ομάδα πιστή στον Ερντογάν και οι μισθοφόροι της που στηρίζουν τις στρατιωτικές περιπέτειες της Άγκυρας από τη Συρία ως τον Άγκορνο Καραμπάχ, όχι μόνο δεν θα αποχωρήσουν από τη Λιβύη, αλλά είναι πιθανότερο να ενισχυθούν. Από την άλλη, ο ισχυρός άνδρας της Ανατολικής Λιβύης, ο Στατάχης Χαφτάρ, δεσμεύτηκε να στηρίξει με τις δυνάμεις του την ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα, στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Μοχάμεντ Γιούνες Ελ Μέμφι, τον νέο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου. Όσο για τους Αμερικανούς, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο πως ανανεώνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λιβύη, καθώς θεωρεί πως η χώρα συνεχίζει να αποτελεί μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.